Καλησπέρα σας, είμαι ο Γιώργος από το Last Android και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να κάνετε ένα podcast και συγκεκριμένα πώς να κάνετε τον ήχο και την εικόνα σας από κάπως έτσι να μοιάζει κάπως έτσι. Τα podcast γίνονται διάσημα και πιο δεδομένα και στο ελληνικό ίντερνετ τον τελευταίο καιρό. Στο εξωτερικό γίνονται εδώ και αρκετά χρόνια. Και επί της ουσίας ένα podcast είναι σαν να κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά στο ίντερνετ. Στο YouTube, στο Spotify, σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Εγώ θα σας δείξω κάποιον εξοπλισμό για να μπορείτε να ανεβάζετε και στο YouTube, για αυτόν τον λόγο έχω την κάμερα απέναντί μου. Παρ' όλα αυτά, έχω ένα κινητό, δεν έχω καν κάμερα για το συγκεκριμένο βίντεο. Έχω αφήσει την κάμερα, μισό λεπτάκι, έχω αφήσει την κάμερα, βλέπετε, που χρησιμοποιώ στα βίντεό μου εδώ πέρα. Δεν την χρησιμοποιώ καν σήμερα. Και αυτό γίνεται για έναν πολύ πολύ βασικό λόγο. Στα podcast το σημαντικότερο πράγμα δεν είναι η εικόνα, είναι ο ήχος. Σκεφτείτε ότι κάνετε ραδιόφωνο. Γι' αυτό το λόγο έχω κάποιο εξοπλισμό που θα σας δείξω. Συγκεκριμένα, το πυκνωτικό μικρόφωνο BY-PM700SP της Boya είναι ένα πυκνωτικό μικρόφωνο που χρησιμοποιώ γενικά στα βίντεό μου και είναι ένα πάρα πολύ καλό μικρόφωνο. Κάνει γύρω στα 170 ευρώ, θα υπάρχει στο link στην περιγραφή του βίντεο link για να μπορείτε να βρείτε ένα review για το συγκεκριμένο μικρόφωνο. Και αρχικά θέλω να σας μιλήσω για τον ήχο. Είναι το σημαντικότερο πράγμα όταν κάνετε ένα podcast. Σκεφτείτε ότι κάνετε ραδιόφωνο, άρα χρειάζεται ένα καλό μικρόφωνο. Αν η εικόνα σας είναι κακή ή αν ακόμα και δεν έχετε καν εικόνα και το ανεβάζετε σε μια πλατφόρμα όπως είναι το Spotify ή το Apple Music, ένα podcast μπορεί να σταθεί και μόνο του και να είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά χωρίς καλό ήχο δεν μπορείτε να πάτε πουθενά. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα χρειαστείτε είναι ένα καλό πυκνωτικό μικρόφωνο. Όχι απαραίτητος ένα τόσο καλό αν δεν μπορείτε να τα δώσετε, αλλά σίγουρα θα χρειαστείτε μικρόφωνο. Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε καν αν δεν έχετε ένα μικρόφωνο. Δεύτερο πράγμα που έχω να σας δείξω είναι τα συγκεκριμένα ακουστικά, τα BY-HP2 πάλι της Boya, τα οποία συνδέονται πάνω στο μικροφωνάκι μου, πάνω στο πυκνωτικό μου μικρόφωνο εδώ πέρα, για να μπορώ να ακούω την ώρα που μιλάω. Είναι πολύ σημαντικό, όσοι έχετε κάνει ραδιόφωνο, εγώ έκανα 5 χρόνια εκπομπή στην Σάμο στον χώρο 4,2, θα ξέρετε ότι στους ραδιοφωνικούς σταθμούς οι παραγωγοί πάντα φοράνε ακουστικά για να μπορούν να ακούν το τι λένε και φυσικά σε περίπτωση που στο podcast που κάνετε μπορεί να έχετε έναν υπολογιστή απέναντί σας και να βλέπετε κάτι, θα μπορείτε να μιξάρετε κιόλας την ένταση ήχου από το μικρόφωνο σε σχέση με τον ήχο που έχετε από το πρόγραμμα. Είναι αρκετά χρήσιμο αυτό και μάλιστα με βοηθάει πάρα πολύ και σε κάποια βίντεο που κάνω με κάποια μαθήματα video editing, γιατί την ώρα που έχω το πρόγραμμα απέναντί μου και τρέχει μπορώ να ρυθμίζω τις εντάσεις. Οπότε θα χρειαστείτε σίγουρα και ένα ζευγάρι ακουστικά. Τα συγκεκριμένα ακουστικά είναι studio ακουστικά, δηλαδή προορίζονται ακριβώς για αυτήν την χρήση. Δηλαδή, με ένα τέτοιο μικρόφωνο, το οποίο είναι και USB, και ένα ζευγάρι τέτοια ακουστικά που συνδέονται και πάνω στο μικρόφωνο, μπορείτε, παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσετε και ένα web radio. Το τρίτο πράγμα που έχω να σας δείξω στο θέμα του εξοπλισμού είναι αυτή εδώ η βάση που στέκεται πάνω το κινητό μου, η οποία είναι μια μεταλλική βάση με τρία διαφορετικά μεταλλικά αντικείμενα. Το ένα για να κρεμάσετε το κινητό σας, ένα για να βάλετε μικρόφωνο σε περίπτωση που δεν έχετε ένα τέτοιο setup όπως εγώ, και ένα φως προεγκατεστημένο. Αυτή η βάση μπορείτε να παίξετε με την θερμοκρασία των χρωμάτων και με την ένταση. Οπότε με αυτό το φως μπορώ να φωτίσω το πρόσωπό μου, γιατί δείτε λίγο τη διαφορά. Δεν φαίνεται καλό, βγάζει θόρυβο πάνω στο πρόσωπό μου, φαίνομαι μπλε. Παρ' όλα αυτά, αν έχω μόνο αυτό το φως, θα φωτίζομαι εγώ και από πίσω θα είναι περίεργο, άσχημο το background, ειδικά σε ένα δωμάτιο όπως είναι αυτό που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, το οποίο δεν το λες και ιδιαίτερα όμορφο. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει και τα πράγματα από τους τοίχους για να το βάψουμε, οπότε είναι λίγο απλή τύχη. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιώ αυτό εδώ πέρα, το οποίο μας καίει τώρα το πλάνο, μισό λεπτάκι. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα φορητό φως της Anti-Sine. Θα υπάρχουν τα links για όλα τα προϊόντα στην περιγραφή του βίντεο και δείτε τώρα πόσο μεγάλη διαφορά κάνει. Αρχικά, επειδή έχω μόνο αυτή την πηγή φωτός, στο background όπως μπορείτε να δείτε, ειδικά σε αυτό εδώ το σημείο, βγαίνει θόρυβος. Ενώ με την χρήση του φωτός το αποφεύγουμε αυτό. Βλέπετε εδώ πέρα, μπορούμε να φωτίσουμε το background μας και να το κάνουμε πολύ πολύ πιο ενδιαφέρον και μπορούμε φυσικά να δώσουμε και διαφορετικά moods στο βίντεό μας. Βλέπετε εδώ πέρα, μπορώ να βάλω ακριβώς όποιο χρώμα θέλω. Μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο π.χ. άμα
θεωρώ ότι είναι καλύτερο ή γενικά να φωτίσεις οποιοδήποτε χρώμα. Οπότε πάρα πολύ χρήσιμο και αυτό το φως. Μισό λεπτάκι να το βάλω ξανά πίσω. Σε ένα τελείως διαφορετικό χρώμα και mood αυτή τη στιγμή. Αυτά είχα να σας δείξω από άποψη προϊόντων. Κινητό έχω ένα Lenovo KS5 Pro, το οποίο είναι ένα πολύ φθηνό κινητό των 120 ευρώ απέναντί μου. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε κινητό θέλετε. Με βολεύει κιόλας ότι χρησιμοποιείτε την μπροστινή κάμερα Full HD ανάλυση της για να, έχω, να βλέπω κιόλας την ώρα που κάνω το βίντεο τον εαυτό μου. Έχω μια καρέκλα αρκετά άνετη. Όχι ότι δεν θα μπορείτε να το κάνετε με μια λιγότερο άνετη, αλλά συγκεκριμένη με βολεύει πάρα πολύ. Και είναι σημαντικό ότι αυτή η καρέκλα δεν τρίζει καθόλου. Προσέξτε το αυτό. Αν έχετε μια καρέκλα η οποία τρίζει πολύ, μην τη χρησιμοποιείτε, γιατί πιάνει τον ήχο το μικρόφωνο και δεν μπορείτε να τον βγάλετε. Τώρα, όσον αφορά τον υπολογιστή που έχω απέναντί μου, υπάρχει ένα λογισμικό το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα το ξέρετε. Δύο λογισμικά μάλλον. Το ένα είναι το Audacity, το οποίο χρησιμοποιώ πάντα για την καταγραφή του ήχου μου, γιατί μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και μπορείτε να καθαρίσετε και πάρα πολύ εύκολα τον ήχο στο Audacity. Και το άλλο είναι το OBS Studio, που με το OBS Studio μπορείτε να κάνετε καταγραφή οθόνης, screen record δηλαδή, σε περίπτωση που θέλετε την ώρα που κάνετε το podcast σας να δείχνετε κιόλας πράγματα. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί YouTubers σε όλο τον κόσμο, είναι δύο εντελώς δωρεάν προγράμματα. Θα υπάρχουν τα links στην περιγραφή να τα κατεβάσετε. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα, δεν χρειάζεται να τα βρείτε σπασμένα ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο τα χρησιμοποιούν οι περισσότεροι. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε ένα δικό σας podcast. Είναι αρκετά οικονομικό, δεν χρειάζεται τρελό εξοπλισμό. Ακόμα και αν δεν έχετε τα φώτα που έχω εγώ, μπορείτε με λάμπες που έχετε στο σπίτι σας και μια σωστή τοποθέτηση να φτιάξετε ένα background και ίσως και ένα πολύ πιο ενδιαφέρον background από μένα, που αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βρίσκομαι λόγω του lockdown καν στο studio και είμαι εδώ πέρα στο δωμάτιο που κάνω το edit μου. Αυτά είχα να σας πω. Το σημαντικότερο πάντα είναι να έχετε μια καλή ιδέα και κάτι να πείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια.